Να σταθούμε γρήγορα με τον Πάνο Τζίφα, γιατί Πάνο Τζίφα, έχουμε σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση με τον 56χρονο, ο οποίος βίαζε την κόρη της συντρόφου του. Πραγματικά, Φίλιππε, αφενός έχουμε εξελίξεις, αφετέρου έχουμε έναν εντελώς κοινικό άνθρωπο, αν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το πλάσμα άνθρωπος. Στον ανακριτή, να ξέρεις, προκειμένου να απολογηθεί για όσα έκανε στην ανήλικη κόρη της συντρόφου του, έφτασε σήμερα, την οποία βίαζε, παρακαλώ, από όταν το κορίτσι ήταν 8 ετών. Λοιπόν, συνελήφθη στα Πατήσια, να θυμίσουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, όχι μόνο βίαζε το κορίτσι, αλλά το εκβίαζε και με γυμνές φωτογραφίες, προκειμένου εκείνο να μην αποκαλύψει πουθενά τη φρίκη που ζούσε στα χέρια του. Με αυτό το τέχνασμα είχε καταφέρει να κάνει την αντιβιάσει. Ο τελευταίος τώρα βιασμός του κοριτσιού φέρεται σύμφωνα με τα στοιχεία να έγινε στις 13 Ιανουαρίου, με την ανήλικη να αποκαλύπτει 2 ημέρες αργότερα στη μητέρα της συγγνώμη, τα όσα είχε περάσει από το 56χρονο, ο οποίος αξιοποιούσε ή εκμεταλλεύονταν καλύτερα το γεγονός ότι έμεναν στο σπίτι οι δυο τους. Η ελληνική αστυνομία βέβαια έβγαλε ανακοίνωση, ωστόσο εκεί που θα μείνω εγώ είναι στο γεγονός ότι ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι για το κορίτσι, ο 56χρονος, ότι έστελνε χυδαία μηνύματα πράγματι στο κινητό αλλά και γυμνές φωτογραφίες της, ενώ τη ζητούσε να του στείλει και οι ίδια φωτογραφίες με γυμνό περιεχόμενο. Στην έρευνα λοιπόν που ακολούθησε στο σπίτι του 56χρονου εντοπίστηκαν ψηφιακά πιστήρια τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας και ένα αεροβόλο. Τα στοιχεία έβγαλαν διαμάντι. Δεμένη υπόθεση, λένε οι αστυνομικοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει το έργο τους και γι' αυτό βρίσκεται πλέον στον ανακριτή ο 56χρονος σάτυρος. Βιαστής ανώμαλος, ο οποίος θα πρέπει να τον χώσουν μέσα, γιατί Ανδρία Καραγιάννη, τι βλέπουμε? Οι νόμοι είναι χάδι για όλα αυτά τα αποβράσματα της κοινωνίας. Δεν υπάρχουν νόμοι πια. Τελείωσαν οι νόμοι. Όταν βλέπουμε ότι από τα 7 έτη βιάζει μέχρι τα 15 ένα κοριτσάκι και ακόμα καθόμαστε και το συζητάμε, δεν υπάρχουν νόμοι, Φίλιππε. Πάνο Τζίφα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανδρέα Καραγιάννη, βλέπεις πώς... Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει ο ποινικός κώδικας να παραδειγματίζει τέτοια ανθρωπόμορφα κτίνη. Πρέπει να παραδειγματίζονται, να φοβούνται τον μπέλεγη της δικαιοσύνης για να υπάρχει αποτρεπτική ισχύ σε αυτές τις πράξεις. Να πω όμως το εξής. Παρόλο που είναι... και η μάνα την νιώθω, δεν είναι άμυρη ευθυνών όσο και ξυπηρό και να ακούγεται. Δεν γίνεται από τα 7-8 χρόνια να μην ελέγχεις το παιδί σου πώς είναι. Το παιδί περνάει από τα 7 έως τα 15, είναι η προεφηβεία και είναι και ίσως στην εφηβεία. Οι αλλαγές αυτές δεν γίνεται να μην γινόντουσαν κατανοητές από τη μάνα και το περιβάλλον. Δεν λέω ότι γνώριζε σε καμία περίπτωση, μακριά από μένα αυτό. Θα έπρεπε να είναι από πάνω ο γονιός και ειδικά η μάνα. Μάλιστα. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέμε. Μάλιστα. Δεν γίνεται το παιδί από τα 7 μέχρι τα 15 να μην ξέρεις πώς αλλάζει η φύση του, πώς μετασχηματίζεται. Είναι η πιο κομική ηλικία για μια γυναίκα, για ένα κοριτσάκι. Στα χέρια του κάθε ανώμαλου. Αυτός ο άνθρωπος θέλει παραδειγματική τιμωρία εφόσον είναι ένοχος. Έχει τεκμήριο της αδότητας. Παραδειγματική τιμωρία. Εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία δύο γυναικών, ενός κοριτσιού και μιας γυναίκας που τον έφερε στο σπίτι της. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές και οι γυναίκες και οι άντρες, όταν είμαστε μόνοι μας, είτε είμαστε χείροι, είτε είμαστε ζωντοχείροι, είτε έχουμε χωρίσει, έχουμε ανάγκη από συντροφιά. Είναι θεμητό να έχουμε ανάγκη από συντροφιά. Πολλές φορές λοιπόν η ανασφάλειά μας μας οδηγεί στο να βρίσκουμε συντρόφους χωρίς να ελέγχουμε το background, χωρίς να ελέγχουμε ψυχολογικά πληρούν τα standards του να είναι μαζί με το παιδί μας.